Λίμπερο 107,4. Το σχόλιο του Βασίλη Σαμπράκου στην εκπομπή Pressing. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, πώς είσαι? Είμαι πάρα πολύ καλά. Εδώ με το air condition έξω πρέπει να έχει καμιά 700 βαθμούς. Το ένιωσα το πρωί, μόλις άνοιξα τα μάτια, νόμιζα ότι μπήκα στο φούρνο. Και άκουσα ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα είναι και πιο ψηλά η θερμοκρασία. Τέλεια. Στα έλεγα, Βασίλη, ότι θα ψάχνουμε τις βροχές του Μαΐου. Θυμάσαι, τα είχα πει. Εντάξει, όμως δεν πειράζει, κάνει και λίγο καλοκαίρι. Τώρα εύχομαι να μην το παρακάνει, να μην το σπάσει το θερμόμετρο. Αλλά ναι, εντάξει, κάποτε πρέπει να κάνει και καλοκαίρι. Μπορεί εμάς να μας βολεύει γιατί δουλεύουμε και δεν μπορούμε να πηγαίνουμε για μπάνια, αλλά okay, υπάρχει και κόσμος που τα περιμένει πώς και πώς. Φοβάμαι να ανοίξω, Βασίλη, story, φοβάμαι να ανοίξω στο Instagram, γιατί όλα τα story είναι από παραλίες, από beach bar. Ναι, και ψυχοπλακώνομαι λίγο. Πρέπει να τα αποφεύγεις αυτά, ώστε να σε μαθαίνει ο αλγόριθμος και να μην σου τα φέρνει. Ναι, ρε, φίλε, να φέρνει μόνο αθλητικά. Ναι, πρέπει να παρέμβω. Αλήθεια βέβαια είναι ότι αυτόν τον καιρό, και ακόμη και αν είναι εκπαιδευμένος ο αλγόριθμος να σου φέρνει περιεχόμενο που είναι σχετικό με το ποδόσφαιρο, επειδή σου φέρνει και τους διάσημους ποδοσφαιριστές, τους λογαριασμούς τους δηλαδή, αυτοί όλοι είναι διακοπές, αυτοί που είναι οι star ποδοσφαιριστές που έχουν στις μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη, άρα πάλι πέφτεις πάνω στη Μύκονο και στη πάλι δεν γλιτώνουμε εδώ, ναι. Και ο αλγόριθμος είναι στην παραλία, νομίζω, ο ίδιος ο αλγόριθμος. Αυτό ακριβώς. Να πω ότι η συνομιλία μας είναι μια χορηγία της Novibet, και να πω επίσης ότι πια έχουμε μπει σε μια πολύ ενδιαφέρουσα, σε ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι του πρωταθλήματος. Εγώ μόλον ότι είμαι, δεν έχω, έτσι κι αλλιώς δεν έχω ξεκουραστεί, δεν έχω πάρει άδεια για να πω ότι έκλεισα την προηγούμενη σεζόν και ξεκουράστηκα και πήγα στην επόμενη. Ναι. Το άλλο ζήτημα όμως είναι ότι προτού περάσει, ξέρω εγώ, ένας μήνας από το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν που ήταν ο Champions League, έχουμε αρχίσει να βλέπουμε πάλι ποδόσφαιρο. Δηλαδή χθες είδα ένα ημίχρονο από το φιλικό της ΑΕΚ, είδα το μεγαλύτερο διάστημα του φιλικού του Παναθηναϊκού. Σήμερα θα δω τον ΠΑΟΚ, αν προλάβω θα δω και τον Παναθηναϊκό λίγο. Έχω δει λίγο από τον Άρη, δηλαδή έχουμε μπει... Γεμίσαμε. Ναι, και κάθε μέρα κιόλας. Δεν είναι ένα διήμερο παίξαν όλοι μαζί. Κάθε μέρα βλέπουμε έναν διαφορετικό. Όχι, ναι. Και μια που είπαμε για βροχές του Μαΐου, χτες είχαμε και βροχή από γκολ, Βασίλη, στο μάτς της Εθνικής Under 19. Με δυο ημίχρονα, λες και βλέπαμε άλλο παιχνίδι. Αλήθεια είναι ότι δεν πρόλαβα να το παρακολουθήσω και γι' αυτό δεν έχω και εύκολη εξήγηση στο κεφάλι μου το γιατί δεν ξεκίνησε ο Τζίμας και μπήκε αλλαγή, και το λέω αυτό... Όλοι αυτό συζητάνε. Έβαλε γκολ. Ναι, ναι. Και είναι φυσιολογικό νομίζω που το συζητάμε. Δεν ξέρω πώς το σκέφτηκε ο ομοσπονδιακός προπονητής ο Τάσος Θεός. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει, δεν είναι μια τόσο απλή κουβέντα ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι για να πεις αν είχε ξεκινήσει δεν θα είχε δεχθεί 5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά η διαφορά στην εικόνα, όπως εγώ την κατάλαβα μέσα από τα highlights, ήταν μεγάλη. Ναι. Μπορεί να είχε να κάνει και με το ότι ψυχολογικά κατάφεραν να συγκροτηθούν και να συνταχθούν και να μπουν στο δεύτερο ημίχρονο όλα τα παιδιά μαζί με άλλη νοοτροπία. Ξέρεις, όταν το βλέπεις από μακριά δεν μπορείς να είσαι σίγουρος και να το ξέρεις. Και είναι και η ηλικία τέτοια, έτσι, αυτών των παιδιών που... Κάτι να μην τους πάει καλά, τους παίρνει από κάτω. Μετά κάτι να τους πάει καλά, ενθουσιάζονται και συνεχίζει να πηγαίνει καλά. Κάτι τέτοιο είδαμε χθες. Έτσι είναι. Σε μικρογραφία. Έτσι είναι. Έχεις δίκιο. Πάντα στο ποδόσφαιρο αυτό το βλέπεις, αλλά όσο μικρότερες οι ηλικίες, τόσο πιο πιθανό να βλέπεις τέτοια σκαμπανεβάσματα και τόσο μεγάλη διαφορά στην ψυχολογική κατάσταση μιας ομάδας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την αγωνιστική της κατάσταση και για το πόσο ταλαιπωρείται ή πόσο ταλαιπωρείται τον αντίπαλο, ανάλογα με το πώς εκείνη νιώθει. Εγώ θυμήθηκα χθες, ας πούμε, βλέποντας το παιχνίδι, τον τελικό, τον εκπληκτικό που είδαμε, ίσως, δεν ξέρω αν είναι υπερβολή να πω, το καλύτερο ποδοσφαιρικό παιχνίδι της φετινής σεζόν στο επί ελλαδικού εδάφους, τον τελικό της ΚΑΠΑ 17 του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Με την παράταση, τις ανατροπές των σκορ, τα πολλά τα γκολ, που πάλι μιλάμε για τέτοιες ηλικίες, όπως είπαμε και πριν, και μικρότερες. Σίγουρα ψυχαγωγικά, τώρα τα ίδια τα παιδιά μπορεί να ταλαιπωρούνται πολύ ψυχολογικά, αλλά ψυχαγωγικά για κάποιον που παρακολουθεί τα παιχνίδια, όλο αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, το ότι βλέπεις
άκρα. Δηλαδή, ναι. μια ακραία καλή απόδοση και μια ακραία κακή απόδοση μέσα στο ίδιο παιχνίδι από τους ίδιους ποδοσφαιριστές. Αλλά αυτό, ναι, είναι των ηλικιών. Από φιλικά, ΑΕΚ και Παναθηναϊκού, τι κρατάς? Σχετικά με την ΑΕΚ δεν μπορώ να πω ότι είδα και τίποτα νέο. Δεν είδα κάποιον καινούριο ποδοσφαιριστή για να πω, ξέρεις, πήρα μια πρώτη εντύπωση. Δεν κατάλαβα και πολλά σε σχέση με το ποιες είναι οι τακτικές τροποποιήσεις που θα εισάγει στη διάρκεια αυτής της προετοιμασίας ο Ματίας Αλμέιδα. Κατάλαβα ότι προσπαθούσε η ΑΕΚ να αναπτύξει μεγαλύτερη ταχύτητα της επιθέσης της όταν επανακτούσε την κατοχή της μπάλας και μετέβαινε στη φάση της επίθεσης. Μπορείς να το πεις αυτό, ότι στο πρώτο μήχρονο προσπάθησε να το κάνει, αλλά προσπάθησε να το κάνει, αυτό προσπαθούσε να το κάνει και πέρσι, αλλά με υψηλότερο ρίσκο, δηλαδή χωρίς να σιγουρεύει τόσο πολύ τις μεταβιβάσεις της για να ολοκληρώσει την επίθεση. Και αυτό είναι ένα στοιχείο του αγωνιστικού μοντέλου που προσβεύει ο Αλμέιδα, το οποίο φτάνει να αποκαλείται οργανωμένο χάος. Είναι το πολύ υψηλό ρίσκο όταν επιτίθεσαι και η διαρκής επίθεση προς τον αντίπαλο, είτε εσύ έχεις την μπάλα είτε δεν έχεις την μπάλα. Αυτή τη φορά στο χθεσινό παιχνίδι, αλλά λέω και πάλι τώρα δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα από αυτό, καταλάβαινα ότι η ΑΕΚ προσπαθούσε να είναι λίγο πιο προσεκτική, να έχει μεγαλύτερη ακρίβεια στο passing game, χωρίς βέβαια προσπαθούσε να μην θυσιάζει την ταχύτητα στην ανάπτυξη. Έχει να κάνει βέβαια και με το ποιοι ήταν οι ποδοσφαιριστές που έπαιζαν και ποιος ήταν και ο αντίπαλος. Γι' αυτό λέω ότι δεν μπορώ να πω πολλά σε σχέση με αυτό το παιχνίδι και δεν μπορώ να πω πολλά και σε σχέση με τους ποδοσφαιριστές που είδα, παίκτες που δεν ήταν βασικοί, και αν τώρα εδώ στην επανεκκίνηση, ας πούμε, μπορεί να η pole position να είναι καλύτερη συγκριτικά με αυτή που είχαν πέρσι. Είναι πολύ νωρίς για να το πεις αυτό από ένα ούτε καν 90 λεπτό, έπαιξαν λιγότερο. Και πέρσι ήταν και πιο πολλές οι αλλαγές στο ρόστερ της ΑΕΚ, ενώ φέτος δεν ξέρω αν θα αλλάξει έστω και για ένα 10-15% το ρόστερ της ΑΕΚ. Δεν έχει να κάνει πολλά πράγματα η ΑΕΚ, όπως λέγαμε και χτες, ψιλομρεμέτια έχει και μας έβαλε χτες κατά σειρά τις ομάδες οι οποίες έχουν να κάνουν πράγματα. Την ΑΕΚ την έβαλε στην κορυφή ότι είναι από τις ομάδες που δεν χρειάζεται να κάνουν πολλές αλλαγές. Ναι, δεδομένου ότι κράτησε σήμερα που συζητάμε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις το ποδόσφαιρο και δεν μπορείς να είσαι απόλυτος, έχει κρατήσει τους ποδοσφαιριστές που ήταν υπό συζήτηση το αν θα καταφέρει να τους κρατήσει. Ο ένας ήταν ο Ορμπελίν Πινέδα και τον αγόρασε. Αυτή είναι και η ακριβότερη και η καλύτερη μεταγραφή που θα μπορούσε να κάνει αυτό το καλοκαίρι η ΑΕΚ. Ήταν, αν όχι ο καλύτερος της παίκτης, ένας από τους πιο σημαντικούς. Φαίνεται ότι έχει πάρει την απόφαση να κρατήσει τον Λιβάη Γκαρσία, να μην τον παραχωρήσει αυτό το καλοκαίρι. Άρα φαινομενικά, δεδομένου ότι κράτησε τελικά και τον Νορντίν Άμπραμπαντ, δεν έχει κάποιο μεγάλο κενό. Ο τραυματισμός του Πάολο Φερνάντες, που είναι και σοβαρός, δημιουργεί μια επιπλέον ανάγκη στα άκρα της επίθεσης και φαίνεται ότι η ΑΕΚ θα πάρει ακόμα έναν εξτρέμ. Και έξω από αυτά, το μόνο που ψάχνει είναι να βρει έναν κεντρικό αμυντικό, αν έχω καταλάβει καλά μέσα από τα ρεπορτάζ και μέσα από ό,τι πληροφορία έχει κυκλοφορήσει, ψάχνει να βρει ακόμα έναν κεντρικό αμυντικό που για να είναι στο rotation της εντεκάδας, δηλαδή κάποιον που παίρνει τη θέση του Τζαβέλα στο roster, αλλά με την προσδοκία να μπορεί να σηκώσει μεγαλύτερο αριθμό αγώνων σε μια σεζόν που η ΑΕΚ ξέρει από τώρα ότι θα συνδυάζει Ευρώπη και Ελλάδα, δεδομένου ότι στη χειρότερη για αυτήν την περίπτωση θα είναι στη φάση των ομίλων του conference, αλλά δεδομένου ότι εκείνη προσπαθεί, προσδοκά και πιστεύει, αν βασιστούμε στην οτροπία του προπονητή της, ότι μπορεί να τα καταφέρει να φτάσει μέχρι το Champions League ή τελικά το Europa League, δεν είναι αρκεί μόνο να έχεις παίκτες για να κάνεις rotation, χρειάζεται να σε πείθουν τα χαρακτηριστικά τους και η ποιότητά τους ότι δεν αλλοιώνεται η αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας σου όταν αλλάζεις ποδοσφαιριστές. Και επειδή αυτής της νοοτροπίας είναι ο Αλμέιδα, ψάχνει να βρει έναν κεντρικό αμυντικό που θα είναι ευθέως ανταγωνιστικός απέναντι στο Μουγκουντή και το Βίντα. Πέρα από όλα τα άλλα, ο Βίντα μεγαλώνει. Δεν είναι τόσο απλό να ποντάρεις ότι θα κάνει μια σεζόν σαν την προηγούμενη. Άρα η καλή της μεταγραφή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, που της μένει, δεδομένου ότι έχει αποφασίσει να μην πάρει τερματοφύλακα, είναι ένας κεντρικός αμυντικός. Για τον Παναθηναϊκό θα πω ότι
το δικό του παιχνίδι είχε ενδιαφέρον γιατί είχε μέσα, ουσιαστικά είναι τρεις οι ποδοσφαιριστές, είναι ο Τζούρισιτς, είναι ο Μλαντένοβιτς και είναι και ο Γερεμέγεφ, ο κεντρικός επιθετικός που είναι μια μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, δεν έπαιζε σε εκείνον πέρσι. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ πρόωρο να πεις πράγματα σχετικά με το πόσο γρήγορα μπορούν να κουμπώσουν στο παιχνίδι του, ειδικά οι δύο Σέρβοι που το χρειάζεται αυτό ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι ότι έχει πάρα πολύ χρόνο, άρα πρέπει να τα μετράμε και αυτά τα παιχνίδια σαν αυτό με την Πετρολούλ. Αν έπρεπε να βασιστεί σε αυτό το παιχνίδι και να κάνεις μια υπόθεση, μια εκτίμηση σχετικά με το αν θα τον βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές, θα έλεγες πως ναι, θα τον βοηθήσουν. Αλλά ας είμαστε και εγκρατείς, γιατί έχω δει ποδοσφαιριστές να λάμπουν στα φιλικά και να εξαφανίζονται μετά ή να λάμπουν στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν, τα επίσημα παιχνίδια της σεζόν και να εξαφανίζονται μετά. Άρα λέω ότι λίγο τον καταλαβαίνω τον ψηφιακό ενθουσιασμό που έχει δημιουργήσει η χθεσινή εμφάνιση του Τζούρισιτς. Ναι, όντως και εγώ το εισέπραξα αυτό, φιλικό. Βασίλη. Ναι, αλλά οι αριθμοί, τα στατιστικά, δηλαδή το αποτύπωμά του, το σημείο στο οποίο βρίσκεται η καριέρα του με κριτήριο τους περσινούς αριθμούς του, δεν τον στηρίζει αυτόν τον ενθουσιασμό. Δηλαδή ο Τζούρισιτς είναι κάποιος ο οποίος στη διάρκεια της περσινής σεζόν δεν ήταν καλά. Αν χρησιμοποιώ μια πλατφόρμα σύγκρισης της απόδοσης των ποδοσφαιριστών, λέγεται Comparisonator, και σου δίνει αυτή την ευκαιρία να κάνεις μια εικονική μεταγραφή, δηλαδή να πάρεις τις στατιστικές επιδόσεις ενός ποδοσφαιριστή σε ένα άλλο πρωτάθλημα και να τις μεταγράψεις στο ελληνικό πρωτάθλημα για να δεις με τις ίδιες επιδόσεις που θα βρισκόταν. Ο Τζούρισιτς λοιπόν, με βάση τα όσα είχε κάνει στη διάρκεια της περσινής σεζόν στο ιταλικό πρωτάθλημα, αν τον φέρναμε αυτές τις επιδόσεις με τη Σαμπντόρια, θα ήταν 15ος σε επιδόσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα στη θέση του ως επιθετικός χαφ. Και αυτό δείχνει ότι δεν έρχεται από μια πολύ καλή σεζόν. Μπορεί να υπάρχουν πολλές εξηγήσεις και δεν είναι και πολύ εύκολο να τις γνωρίζεις όταν δεν τον παρακολουθείς εβδομάδα τη βδομάδα. Εδώ δεν μετράει όμως ο βαθμός δυσκολίας, δηλαδή άλλο να παίζεις στη Σαμπντόρια κόντρα σε ομάδες της αντιπάλους της Σαμπντόρια και άλλο να παίζεις κόντρα στις ομάδες που θα αντιμετωπίσεις στη Super League. Πολύ σωστά, έτσι είναι, και γι' αυτό δεν είναι τίποτε παραπάνω από ένα βοήθημα για να καταλαβαίνεις, πώς να το πω σωστά, να κάνεις αυτή τη σκέψη του όταν χαμηλώνει ο συντελεστής τη δυσκολία, πόσο καλύτερα, τι βελτίωση μπορεί να έχει στις δικές του επιδόσεις του ποδοσφαιριστή η παρουσία του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν είναι ότι σου λέει ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής για το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος είναι κατατάσσεται στην 15η θέση. Δεν είναι αυτό. Δεν ψάχνεις να βρεις αυτό. Αυτό που ψάχνεις να καταλάβεις είναι αν η σεζόν που είχε πέρσι θα ήταν επιδραστική στον Παναθηναϊκό. Δεν μπορείς να το πεις αυτό με βεβαιότητα. Δηλαδή ο παίκτης που έπαιζε στον Παναθηναϊκό σε αυτή τη θέση, τη δική του θέση, ο Μπερνάρ, σε επιδόσεις ήταν δύο θέσεις παραπάνω, δηλαδή, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Άρα αυτό σου δίνει μια αίσθηση σχετικά με το σε τι κατάσταση ήταν στη διάρκεια της περσινής σεζόν. Ένας παίκτης που έχει πολύ ποιότητα, που έχει πολύ καλή τεχνική με το δεξί του πόδι, είναι πολύ καλές επαφές με την μπάλα, πολύ γρήγορες αποφάσεις, βλέπει και αξιοποιεί τις κινήσεις των συμπαικτών στους καινούς χώρους, αλλά όλα αυτά που είναι πράγματα που δεν απλώς τα είδες ξανά στο χρησινοφιλικό του Παναθηναϊκού, αυτός τα δείχνει και στην Εθνική Σερβίας και τα έδειχνε και στην Σαμπντόρια και προηγουμένως στην Σασουόλο. Δεν είναι ότι ξαφνικά έκανε το καλύτερο ημίχρονο της ζωής του και γι' αυτό ενθουσίασε τον κόσμο. Έδειξε πράγματα που κάνει στη ρουτίνα του. Απλώς το θέμα είναι το πόσο διάρκεια έχει στην απόδοσή του. Αυτό είναι ένα ερώτημα σε σχέση με εκείνον που, εντάξει, και θα μας το απαντήσει στο χρόνο. Για τον Μλαντένοβιτς, που είναι ένας πολύ ποιοτικός αριστερός μπακ και εκείνος έρχεται από μια πάρα πολύ καλή σεζόν με την Λέγκια στην Πολωνία, λέω ότι γι' αυτόν δεν έχεις μεγάλη αμφιβολία σε σχέση με τη συνεισφορά του στο επιθετικό μέρος του παιχνιδιού, γιατί είναι ένας πολύ επιθετικός μπακ.
η Λέγκια πέρσι έπαιζε όλη την πλευρά, κατά βάση, και στο επιθετικό κομμάτι ήταν πάρα πολύ καλός, στο αμυντικό κομμάτι δεν ήταν το ίδιο καλός. Τώρα εδώ ο Παναθηναϊκός έχει δύο ποδοσφαιριστές με παρόμοια χαρακτηριστικά για αυτή τη θέση, γιατί και ο Χουάνκαρ, αν πεις ότι ποιο είναι το καλό του κομμάτι, αυτό που ξεχωρίζει είναι το επιθετικό κομμάτι. Ναι, φαίνεται ότι πάνω σε αυτό πάει να επενδύσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, και αυτή είναι και η τακτική τροποποίηση που είδαμε στο χθεσινό παιχνίδι. Μπορεί να είναι πείραμα, δεν μπορώ να ξέρω. Βέβαια είναι κάτι που το δούλευε στην προετοιμασία τις προηγούμενες μέρες. Ποιο είναι αυτό? Ότι στη φάση της ανάπτυξης αλλάζει ο σχηματισμός του Παναθηναϊκού. Γίνονται τρεις οι αμυντικοί και ο αριστερός μπακ γίνεται κεντρικός μέσος. Θυμίζει λίγο δηλαδή στη φάση, και το λέω όχι για να συγκρίνω, απλώς για να το κάνει κάποιος εικόνα που δεν έχει δει το χθεσινό φιλικό του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Στη φάση κατοχής της μπάλας, ο Παναθηναϊκός τοποθετείται σαν τη Manchester City του Pep Guardiola. Δηλαδή φέρνει μέσα έναν ακραίο αμυντικό και τον κάνει half, προκειμένου να αναπτύσσει επιθέσεις με περισσότερους παίκτες στο αντίπαλο μισό και κυρίως περισσότερους παίκτες στη μεσαία γραμμή. Εντάξει, με αυτό που είπες τώρα, όσοι Παναθηναϊκοί ακούνε έχουν φτιαχτεί όσο δεν πάει, Βασίλη. Ναι, αλλά το εξήγησα έτσι. Δεν κάνω σύγκριση. Για την τοποθέτηση των ποδοσφαιριστών και μόνο μιλάω. Όμως, όταν ο αμυντικός που στη φάση της επίθεσης γίνεται κεντρικός μέσος έχει την ποιότητα στις κοντινές και τις μακρινές μεταβιβάσεις, τότε αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον στην ανάπτυξη. Δηλαδή εδώ, στην περίπτωση που συζητάμε, ο Μλαντένοβιτς έχει την τεχνική για να παίξει εκεί, βλέπει το γήπεδο για να παίξει εκεί, δηλαδή εχθές έπαιξε κάθετα με πάσες που περνούσαν ανάμεσα στις γραμμές του αντιπάλου και το έκανε καλά. Και ο Χουάνκαρ, μπορώ να πω από αυτό που είδα χθες, αλλά και από την εικόνα που έχω για εκείνον, επειδή τον έχω παρακολουθήσει τόσο καιρό, ότι επίσης έχει την ποιότητα και μπορεί να το κάνει αυτό. Βέβαια, για να λειτουργήσει όλο αυτό δεν αρκεί ο αριστερός μπακ, όταν γίνεται κεντρικός χαφ, να είναι ακριβής στις μεταβιβάσεις. Σίγουρα είναι πολύ βασικό, αλλά δεν είναι αρκετό για να λειτουργήσουν όλα καλά. Γιατί για να συμβεί αυτό, ο αριστερός στόπερ, στη χθεσινή περίπτωση του παιχνιδιού, ο Μάγνουσον, πηγαίνει και καλύπτει το αριστερό άκρο. Mm. Άρα όταν ο Παναθηναϊκός χάνει την μπάλα και πρέπει να αμυνθεί, πρέπει να έχει πάρα πολύ καλή εσωτερική επικοινωνία, επικοινωνία μεταξύ των παικτών, ώστε να τοποθετηθεί σωστά και για να κάνει το άμεσο pressing, γιατί το κάνει ο Παναθηναϊκός όταν χάνει την μπάλα, αλλά και για να γυρίσει και να πάρει τις αρχικές θέσεις στην άμυνα. Άρα δεν είναι, δεν είναι μόνο τι θα κάνει ο Χουάνκαρ, είναι το τι θα κάνουν όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές για να κάνει ο Χουάνκαρ αυτό που είναι να κάνει. Ακριβώς. Και αυτό όλο χρειάζεται πολύ δουλειά. Άλλωστε γι' αυτό το λόγο δεν πετυχαίνει ακόμη και σε ομάδες που είναι, πώς να το πω, που δουλεύουν με τελευταία τεχνολογία, που κοστίζουν πάρα πολύ περισσότερο από τις ελληνικές ομάδες και έχουν πάρα πολύ μεγάλη επιστημονική υποστήριξη για να δείχνουν στον προπονητή τα πάντα και να παίρνει εκείνος τις καλύτερες αποφάσεις. Δυσκολεύονται οι ομάδες όταν κάνουν τέτοιες τροποποιήσεις μέσα στο παιχνίδι, στις δύο φάσεις του παιχνιδιού. Και χρειάζεται οι ποδοσφαιριστές να είναι απολύτως συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι και στο πλάνο και τακτικά πολύ ευφυής για να λειτουργούν όλα αυτά. Πάντως έχει ενδιαφέρον αυτό, θέλω να πω, ότι βλέπεις ένα φιλικό του Παναθηναϊκού και δεν βλέπεις το ίδιο με πέρσι. Mm. Τώρα, να μην το γενικεύσω, στο χθεσινό παιχνίδι δεν έβλεπες, ενώ έβλεπες πάνω κάτω τους ίδιους ποδοσφαιριστές, δεν έβλεπες το ίδιο παιχνίδι. Φαίνεται ότι αυτά που βλέπει ο Γιοβάνοβιτς στη διάρκεια της προετοιμασίας τον έχουν βάλει σε μια σκέψη να μην κάνει πολλές μεταγραφές ακόμη, το οποίο δεν πάει κοντά με τις επιθυμίες των φίλων του Παναθηναϊκού. Mm. Εκείνοι δηλαδή περίμεναν αυτό το καλοκαίρι μια γενναία ενίσχυση. Μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός έχει πάρει τους δύο Σέρβους, έχει πάρει τον Ζέκα, τον έχει καλωσορίσει πίσω και ο Ζέκα δείχνει ότι είναι και σε, πώς να, αν σκέφτεσαι από τι έρχεται και τι ταλαιπωρία έχει υποστεί με τους δύο. Σε απρόσμενα καλή κατάσταση. Ναι. Mm. Πάντα συζητάμε για ένα παιδί το οποίο τώρα όπου να είναι κλείνει τα 35 του χρόνια, δεν πολύ απλό να κάνεις υπόθεση ότι θα είναι ανθεκτικός και θα είναι όπως ήταν πριν. Όμως επειδή η κράση του είναι γερή και επειδή είναι και πολύ ενεργητικός τύπος, δεν είναι κάποιος που κρύβεται στα παιχνίδια ή που κάθεται, φαίνεται ότι ψήνει τον
Γιωβάνοβιτς ότι μπορεί να είναι αρκετός μαζί με τον Ρούμπεν Πέρεθ και τον Ένις Τσοκάη για τη θέση του αμυντικού χαφ, το οποίο είναι, όταν το κοιτάζεις από μακριά, παραξενεύεσαι. Ναι. Που δεν θέλει να αποκτήσει επιπλέον παίκτη όταν έχει χάσει τον περσινό αρχηγό του και εγώ θα πω και τον MVP πολύ του τελευταίου τριμήνου για Παναθηναϊκό, ναι, τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Είναι λίγο, ξενίζει λίγο η απόφασή του. Εγώ βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις λέω ότι ο προπονητής είναι αυτός που ξέρει, αλλά ο προπονητής είναι και αυτός που αναλαμβάνει την ευθύνη, και στην περίπτωση του Παναθηναϊκού αυτό θα είναι κάτι που θα πρέπει να γίνει. Εννοώ να το επικοινωνήσει ο προπονητής ότι η διοίκηση του δίνει τον μπάτζετ, αλλά εκείνος δεν θέλει να πάρει επιπλέον παίχτη, γιατί διαφορετικά στην περίπτωση που η σεζόν δεν ρολάρει καλά, ο κόσμος θα τα βάζει με τον μεγαλομέτωχο και όχι με τον προπονητή, και αυτό θα είναι άδικο. Αυτό λέω παρακολουθώντας την υπόθεση από μακριά. Ναι. Κατά τα άλλα θέλω να πω ότι μου δημιουργεί μια πολύ ευχάριστη έκπληξη, το έλεγα και όταν ολοκλήρωνε τον πρώτο κύκλο των μεταγραφών του Άρης. Το πρώτο κύμα. Το πρώτο κύμα. Μου δημιουργεί μια πολύ ευχάριστη έκπληξη ο τρόπος που κινείται ο Ρόμπερτ Παλίκουτσα. Δηλαδή δεν λέω ότι έχω εντυπωσιαστεί από τα βιογραφικά των ποδοσφαιριστών που έχει αποκτήσει ο Άρης, και άλλωστε αυτό είναι και... δεν έχει και ουσία μέσα του για να το... Από μόνο του δεν έχει ουσία, ναι. Το θέμα το βιογραφικό να είναι και ισορροπημένο και με και τις οικονομικές δυνατότητες, αλλά και με τα πρέπει της κάθε ομάδας, το τι χρειάζεται κάθε ομάδας. Ακριβώς. Δηλαδή για να μπορείς να έχεις μια άποψη σχετικά με το αν κινήθηκε ή όχι καλά, αν κινείται ή όχι καλά στο σχηματισμό του ρόστερ του ο Άρης, θα πρέπει να ξέρεις. Ένα, πόσα χρήματα έχει να διαθέσει. Δύο, τι χαρακτηριστικά, τι ποδοσφαιριστές έχει ζητήσει ο προπονητής. Όταν τα έχεις αυτά, θα έλεγα ότι για να είμαστε και απόλυτοι, θα έπρεπε να ξέρουμε και για κάθε μία θέση, ανάλογα με το τι έχει ζητήσει ο προπονητής και τι χρήματα μπορεί να διαθέσει η ομάδα, θα έπρεπε να ξέρουμε και ποιοι είναι οι διαθέσιμοι ποδοσφαιριστές, ώστε να πούμε εκ των υστέρων, α, ο Τάδε είναι μια καλή επιλογή ή ο Δίνα δεν είναι μια τόσο καλή επιλογή. Και όλο αυτό το λέω τώρα με αφορμή τον Νέβεν Τζούρασεκ, που μου φαίνεται με βάση τα νούμερά του ένας ποδοσφαιριστής που είναι σε πολύ καλή κατάσταση, δηλαδή έτοιμος να τον να μπει στο νόημα και να βοηθήσει τον Άρη, και το λέω αυτό εν όψη και των ευρωπαϊκών αγώνων του που είναι κρίσιμοι, που είναι σημαντικοί. Δεν το γενικεύω, δεν μπορώ να μιλήσω γενικά και να πω είναι ένας παίκτης που θα είναι ο MVP του Άρη. Αυτό δεν μπορείς να το ξέρεις. Λέω όμως τι, ότι σε μια θέση που χρειάζεται να ενισχυθεί ο Άρης, έρχεται ένας παίκτης στο οποίο το βιογραφικό και η ηλικία είναι ένας συνδυασμός που σου δημιουργεί μια αίσθηση ότι είναι μια καλή επιλογή. Δεν μπορώ να πω παραπάνω από αυτό. Λέω όμως ότι το πόσο γρήγορα έχει κινηθεί ο Άρης, μπορεί κάποιος να πει εντάξει, διαλέγει φθηνούς ποδοσφαιριστές, άρα φυσιολογικό είναι να βρίσκει ποδοσφαιριστές αυτή την εποχή, και έχει μέσα του αλήθεια αυτό, αλλά όταν βλέπεις τα χαρακτηριστικά των παικτών, βλέπεις τις θέσεις που καλύπτουν, έχεις στο μυαλό σου ποιοι έχουν φύγει από τον Άρη, ποιοι έχουν αποχωρήσει, έχεις στο μυαλό σου και πώς παίζει ο Απόστολος Τριζής, τι μας έχει δείξει δηλαδή στη διάρκεια της περσινής σεζόν, λες ότι όλο αυτό εδώ βγάζει νόημα, ότι αποκτώνται ποδοσφαιριστές που δεν κοιτάς και λες μα αυτός που χωράει σε αυτό που προσπαθεί να φτιάξει ο Τερζής. Άρα αυτό δείχνει ότι κάποιος έχει κάνει... Συμπληρώνει το παζλ, τα κομμάτια που λείπουν. Αυτό δείχνει. Ναι, και όχι βασιζόμενος μόνο στο ότι του προτείνουν οι ατζέντιδες, αλλά και με τη δική του επίγνωση για την αγορά. Να, τώρα η περίπτωση του Τζούρασεκ προφανώς αυτό είναι. Είναι ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο ο ίδιος γνώριζε. Και είναι σαν να βρίσκει μια ευκαιρία ο Άρης και να την αξιοποιεί και να αποκτά έναν ποδοσφαιριστή που, αν του πήγαιναν καλά τα πράγματα στην καριέρα του μέχρι εδώ, και δεν αναφέρομαι στο πώς έπαιζε ο ίδιος αλλά και στο ποιες ομάδες βρισκόταν, γιατί έμπλεξε πολύ με τον πόλεμο, τότε μπορεί να μην ήταν για να έρχεται στην Ελλάδα, να ήταν για να μένει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα από το ελληνικό. Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν, για να το κλείσω, δείχνουν δουλειά. Και επειδή δεν είναι και πάρα πολύ καιρό ο Παλίκουτσας στον Άρη, λες ότι δεν τον άφησε καθόλου αναξιοποιητό το χρόνο που είχε μέχρι να αρχίσει να
εκτελεί το σχέδιο. Γιατί φαίνεται ότι εδώ η πολλή δουλειά έχει γίνει στην προετοιμασία για την εκτέλεση του μεταγραφικού πλάνου. Έχεις καταλάβει βέβαια ότι δεν θέλω να πάω καν σε διαφημίσεις με τέτοια ωραία ποδοσφαιρική κουβέντα που κάνουμε. Ναι, εννοείται, αλλά πρέπει, εντάξει, εννοείται να πω και σήμερα μαζί μας ήταν η Novibet και προφανώς έχουμε καιρό για να τα κουβεντιάζουμε αυτά και στις επόμενες μέρες. Βέβαια, και αύριο θα μιλήσουμε και για το πρώτο φιλικό του ΠΑΟΚ που φαντάζομαι θα το παρακολουθήσει σήμερα. Ναι, ελπίζω και εγώ ότι θα τα καταφέρονται. Τέλεια. Να είσαι καλά, Βασίλη. Να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.